τη 9η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μεγάλων Μαρτύρων, των ενσεβαστία μαρτυρισάντων. Μετά 300 χρόνους από τις ενσάρκου οικονομίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ήτο της βασιλεύς της Ανατολής, Λυκίνιος ονόματι, ο οποίος ήτομεν άνθρωπος κατά την φύσην, θηρίου δε παντός αγριότερος. Διάτι άλλο δεν είχεν ιστολογισμόν του πάντοτε, ούτε έθνο να υποτάξει, ούτε πόλης να κερδίσει, ή μη το πώς να τιμωρήσει και να παιδεύσει τους χριστιανούς. Θλίψεις λοιπόν μεγάλας και πολλάς υπέφερον τότε οι χριστιανοί. Διότι ούτε εις τας πόλεις τους άφηνε να κατοικούσιν, ούτε εις τας χώρας, ούτε εις τας ερήμους, αλλά μόνον αυτή το η απασχόλησής του, να ερευνά πώς θα έβρει χριστιανούς ή να τιμωρήσει και θανατώσει αυτούς. Είχε δε και εις πάσαν επαρχίαν φοβερούς τεινάς άρχοντας και ηγεμόνας, οι οποίοι θέλοντες να είναι αρεστοί στη γνώμη του βασιλέως, επενέουν παν είδος τιμωρίας και κολάσεως κατά των Αγίων. Και οι μεν άλλοι ηγεμόνες είχον ολίγην επί οίκιαν. Εις δε έστις όριζε μίαν επαρχίαν της Ανατολής, ή της ονομάζεται Πόντος Καπαδικικός, και είχεν πόλη στην Κερασούντα, την Τραπεζούντα, την Εοκεσάριαν, την Σεβάστιαν και άλλας, ή το πολύ ανήμερος και θηριώδης. Κατά το όνομά του δε ήτο και η γνώμη του Αγρία, διότι ελέγεται Αγρικόλαος, ούτως έχουν την αγριότητα έμφυτον εις ψυχήν του και κατά τη μορφήν ήτο φοβερός. Τούτο δε ο σκοπόν είχε πάντοτε, πώς να φανεί φοβερότερος προς τους χριστιανούς, παρά τους άλλους ηγεμόνας της Ανατολής. Τον καιρό εκείνον, ήσαν και οι Άγιοι Τεσσαράκοντα μάρτυρες, στρατιώτε βασιλικοί απεσταλμένοι υπό του βασιλέως, μετά του Αγρικολάου προσφύλαξην της επαρχίας εκείνης. Δεν ήσαν δε πάντες από μίαν πόλην ή χώραν, άλλως είναι και σήμερον οι βασιλικοί στρατιώτε από διαφόρους πόλεις συνηθισμένοι και υπηρετούν εις εν τάγμα τι ουτρόπος ήσαν και οι Άγιοι ούτοι. Ήσαν δε ανδριότεροι και ωραιότεροι από τους άνδρας των άλλων ταγμάτων και κατά την ψυχή και κατά το σώμα. Διότι όχι μόνον τους βασιλικούς στρατιώτες υπερέβαλον εις την ανδρίαν και ηλικίαν του σώματος, αλλά και τους άλλους ανθρώπους τους ιδιώτες. Δια τούτο και ιδιαίτεραν τιμήν και αξίαν είχον των άλλων στρατιωτών. Διότι όσους πολέμους έλαβαν μέρος και εις όσους κινδύνους ερήφθησαν, δεν ευρέθη κανείς να τους νικήσει. Προς τούτης δε ήσαν και χριστιανοί ευσεβείς, ομολογούντας μεν των Χριστών Θεών αληθή, τα δε είδωλα μικτηρίζοντες και εις ταύτα προσκυνούντας πεπλανημένους αποκαλούντες. Αλλά όμως δεν ειδηνήθησαν να καλυφθούν από τον πονηρότατον ηγεμόνα Αγρικόλαον ότι είναι χριστιανοί. Δια τούτο προσκαλέσας αυτούς, έδειξε τους βασιλικούς ορισμούς και τους προσέταξε να θυσιάσουν εις τους θεούς των ειδωλολατρών. Αλλοί Άγιοι, ουδέν προτιμήσαντες περισσότερον της αγάπης του Χριστού, μήτε τον ηγεμόνα φοβηθέντες, μία φωνή και γλώσση πάντες, είπων προς Αυτόν. Εμείς χριστιανοί ήμεθα, ο ηγεμόν και εις τον Χριστόν ως Θεόν πιστεύομεν, τους δε βασιλικούς ορισμούς και τα είδωλα καταπτύομεν. Εκείνος δε ως πονηρότατος και θέλων πρώτον με καλόν τρόπο να τους επιστρέψει, ήρξα το μετακολακίας να τους καλοφέρετε λέγον. Πάντοτε και οι τεσσαράκοντα είστε πειθαρχικοί στας βασιλικάς υπηρεσίας και μίαν προθυμίαν εδείξατε όλοι εσείς ως αδελφοί σαρκικοί. Τούτο και εγώ πάντες οι στρατιώτε ομολογούμε, αλλά πρέπει την ομόνιαν αυτήν και την συμφωνίαν την οποίαν εδείκνυτε να την δείξετε σήμερον εις τους βασιλικούς ορισμούς. Και καθώς έχετε την πρώτην τιμήν μεταξύ των άλλων, ούτω να έλθετε και πρώτοι να θυσιάσετε εις τους θεούς. Και ο μεν ηγεμόν ταύτα έλεγε κολακεύον τους Αγίους. Εκείνοι δε προς τους θειού τους απατηρούς λόγους του ηγεμόνος, με συντομίαν και φρόνηση να απεκρίθησαν. Ημείς ο ηγεμόν, αληθώς ως λέγεις, επολεμούμεν και εκινδυνεύομεν υπέρ του βασιλέως, με τα πάσης προθυμίας. Αλλά εάν δια την αγάπη του φθαρτού βασιλέως κατεφρονούμεν την ζωή ημών, δε θα αγωνιστόμεν περισσότερον υπέρ της αγάπης του ουρανίου βασιλέως. Δια τίδι δε μας αναφέρεις τιμήν και χαρίσματα. Εμείς μίαν τιμήν έχομεν, την ευσέβεια, εν χάρισμα βέβαιον γνωρίζομεν, την βασιλείαν των ουρανών. Ταύτα ακούσας ο γεμόν λέγει προς τους Αγίους, δεν είναι χρία να πολυλογείτε, μόνον αύριο να έλθετε να θυσιάσετε. Και τούτο υπόν, θέλων δια να φανεί φοβερός, διέταξε να τους κλείσουν εις την φυλακή.
Όταν οι Άγιοι εκλείστησαν εις το δεσμοτήριον, κλείναντε στα γόνατα, εδέοντο του Κυρίου ούτω. Φύλαξον ημάς, Κύριε, εις την αληθινήν πίστην Σου, και λύτρωσε ημάς εκ των σκανδάλων της ανομίας. Και ταύτα μεν κατά την ημέραν, όταν δε ενύκτωσε, ήρχισαν να ψάλουν των ψαλμών τούτων. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού, αυλιστήσεται. Ούτως έμειναν ψάλλοντες μέχρι του μεσονυκτίου. Και εις μέντας προσευχάς αυτών, και εις τας παρενέσεις προηγείτο ο Άγιος Κυρίων, εις δέτας προς τον ηγεμόν αποκρίσεις, επροτιμά το Άγιος Κάνδιδος και ο Άγιος Δόμνος, οι οποίοι ήσαν περισσότερον εγγράμματοι και δεσιμότεροι μεταξύ αυτών. Κατά το μεσονύκτιον, εφάνει δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εις το μέσον τούτον και λέγει, «Η μεν προθυμία σας καλή είναι και μου αρέσκει, αλλά ως της υπομείνει μέχρι τέλους, εκείνος θέλει σωθεί». Τούτο έλεγεν ο Χριστός, αφενός μεν δίδων εις τούτους θάρρος και ανδρείαν δια το μέλλον, αφετέρου δε προλέγων και προασφαλιζόμενος των ύστερων εκπεσόντα της τάξεως των Αγίων, διότι εις των Αγίων τούτων εδηλίασεν εις το τέλος και έστρεψεν εις τα οπίσω. Εκείνον λοιπόν προβλέπων ο Χριστός όρισε, ότι ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται, καθώς ποτέ δε εις των καιρών της προδοσίας του, θέλω να αποκόψει τον Ιούδαν από την προδοσίαν, είπε προς τους Αποστόλους. Αμήν λέγω ημίν, είσαι εξ ημών παραδόσιμε, αλλά σε επανέλθομεν εις την διήγησή μας. Ο μεν Χριστός ταύτα είπε προς τους Αγίους, αυτοί δε ακούσαντες έμειναν προσευχόμενοι, έως ότου εγένε το ημέρα. Το πρωί θέλων ο ηγεμόνα κατεσχύνει τους Αγίους, συνήθρισε τους φίλους του και τους συμβόλους του και καθίσασε επί θρόνου φοβερού, όρισε να τους φέρουν εμπροσθέν. Όταν δε παρουσιάστησαν ενώπιον αυτού οι Άγιοι, ήρξα το πρώτον με τα μεγάλη σκολακίες να τους ομιλεί λέγω. Εγώ στρατιώτε και εχθές είπον εισέ και άλλα, αλλά λιθώς όπως δεν είδον άλλους στρατιώτες του βασιλέως, ούτε ανδρίους, ούτε φρονίμους, ούτε ωραίους κατά την όψη. Δια τούτο βλέποντας εσάς συχνάκης εις το πρόσωπον, χαίρομαι και σας αγαπώ περισσότερον από τους άλλους. Μη λοιπόν θελήσετε την αγάπη την οποία έχω δι' εσάς να μεταβάλλετε εις έκθρα. Ακούσατε ότι δύναμαι να τιμήσω εσάς ως φίλους. Και ο μεν Αγρικόλας ταύτα έλεγε και μεγάλης επιτιδιότητος και ημερότητος θέλω να ελκύσει τους Αγίους. Ο δε Άγιος Κάνδιδος, χωρίς καθόλου να δηλιάσει, απεκρίθη προς αυτόν. Πρεπόντος ονομάζεσαι Αγρικόλαος ο ηγεμόν, διότι πράγματι είσαι αγρίκος και νομίζεις ότι με τη αυτά σκολακίας θα με δελεάσεις. Αλλά μη γέννητο να παρεκκλίνομεν ποτέ από τον σκοπό μας. Ο Αγρικόλαος είπε τότε, «Δεν έλεγα εγώ ότι εις θέλημά σας είναι να γίνω φίλος σας ή εχθρός σας». Ο Άγιος Κάνδιδος όμως απεκρίθη, «Επειδή λέγεις ότι εις το θέλημά μας είναι και τα δύο, δια τούτο γνώρισε ότι εμείς τον μεν Χριστόν φιλούμεν και αγαπώμεν και προσκυνούμεν, σε δε μισούμεν και αποστρεφόμεν. Αλλού δε πάλιν θέλομεν σοι να μας αγαπάς, διότι ποιαν αγάπην θέλομεν εμείς από σε, ώστις δεν είναι άνθρωπος, αλλά παντός θηρίου αγριότερος και σκεπάζεις την αγριότητά σου με το πλαστόν τούτο σχήμα της κολακίας». Ως ήκουσε ταύτα ο ηγεμόν, ηλιώθη όλας από τον θυμόν του και παρευθύς διέταξε τους άλλους στρατιώτας να δέσουν τα σχήρας των Αγίων με σχοινία και σύροντες και δέροντες να τους οδηγήσουν εις την φυλακήν και να κρατούνται εκεί. Έως ότου να έλθει ο δούξ Λυσίας από την Κεσάριαν, ο οποίος ήταν τότε αποσταλμένος από τον βασιλέα ως πρώτος εξουσιαστής επί των ηγεμόνων της Ανατολής. Διότι εκείνον επερίμενε ο Αγρικόλαος να έλθει τας ημέρας αυτάς εις την Σεβάστια. Ότε δε οι στρατιώτε ήρχισαν να δένουν τους Αγίους, είπεν ο Άγιος Δόμνος, «Δεν έχεις εξουσίαν καθημών, ο ηγεμόν, να μας παιδεύεις, αλλά μόνο να μας ερωτάς». Τούτον τον λόγο να ακούσας ο Αγρικόλαος σε φοβήθη και δεν άφησε να τους δέσουν. Μόνο να τους φυλακίσουν διέταξε, έκραξε δε και τον δεσμοφύλακα Αγλάιον, ονόματι και διέταξε τούτον να φυλάτει τους Αγίους με τα πάσης επιμελίας έως ότου να έλθει ο δούξ από την Κεσάριαν. Κατά αυτόν τον τρόπο φυλακιστέντες οι Άγιοι, δεν έπαβο νύχτα και ημέρα να δοξολογούνται σεν τη φυλακή των Θεών. Ο δε Άγιος Κυρίων εδίδασκεν αυτούς λέγον, «Ο αδελφοί μου στρατιώτε, καθώς εις την πρόσφατον ταύτην εκστρατείαν δεν εχωρίστημεν,
αλλά ήμεθα και οι τεσσαράκοντα ομόψυχοι και ομόφρονες, ούτω και εις την ομολογία του Χριστού είδετε να διαφυλάξουμε την αυτήν ομόνιαν και συμφωνία. Και καθώς εφροντίσαμε να φανόμεν δόκιμοι προς το θνητόν βασιλέαν, ούτω ας προσπαθήσομεν όλοι μας να αρέσκομεν εις τον μόνον αθάνατον και αιώνιον βασιλέα, ή να και σύν αυτό ζήσομε. Μετά τι ούτων λοιπόν προσευχών και παρενέσεων, διήλθαν εκεί στην φυλακήν οι Άγιοι και κλεισμένοι 7 ημέρας, έως ότου ήλθεν ο Λυσίας. Την επομένη προκαθήσας ο δούξ μετά του ηγεμόνος, διέταξε να φέρουν τους Αγίους ενώπιον αυτών. Πορευωμένων δε των Αγίων, ήρχισεν ο Άγιος Κυρίων καθοδόν και εδίδασκεν αυτούς δια τούτων των λόγων. Βλέπετε, αδελφοί, μη φοβηθόμεν τας απειλάς των αρχόντων τούτων, των οποίων η δόξα είναι όπως το άνθος του χόρτου, το οποίον σήμερον φαίνεται ωραίον και αύριον μαραίνεται και το ευήμερον δεν υπάρχει πλέον. Δεν ενθυμίστε ότι πάντοτε όταν ευρισκόμεθα εις πόλεμον, δεν εθαρούσαμεν εις το σπαθί μας, ούτε εις το δοξάρι μας, αλλά επεκαλούμεθα τον Χριστόν και αυτός εισήκου εν ημών και μας έδιδεν δύναμη να νικόμεν τους εχθρούν μας. Δεν ενθυμίστε ότι εις τον προηγηθέντα πόλεμον οι μεν άλλοι στρατιώτες του βασιλέως όλοι έφυγαν, μόνον δε εμείς οι τεσσαράκοντα απεμείναμεν μεταξύ των εχθρών και επικαλεσάμενοι των Χριστών εις βοήθειαν ενικήσαμεν αυτούς κατά κράτος. Εάν λοιπόν τότε κινδυνεύσαμεν δια την αγάπην του φθαρτού βασιλέως, του ασεβούς και παρανόμου και μας έδιδε ο Χριστός βοήθειαν, τώρα όταν πολεμούμεν δια την αγάπην του δεν θέλει να μας βοηθήσει. Δεν επολεμούσαμεν και εναντιούμεθα εις πλήθος αμέτρητων πολεμίων. Τώρα μόνον τρεις είναι αυτοί οι τινές μας πολεμώσει. Ο αφανής και ασώματος πολέμιος, ο διάβολος, ο δούξ Λυσίας και ο ηγεμόν Αγρικόλαος. Δια τούτο σας παρακαλώ, αδελφοί, να μην δηλιάσομεν τους πειρασμούς, να μην φοβηθούμεν τις απειλάς και τον διάβολο και να υποταγούμεν μόνον εις τον Χριστόν και ως είχομεν συνήθειαν να λέμε τον ψαλμόν. Ο Θεός εν το ονόματί σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με. Ούτω και τώρα ας πράξομεν, ας επικαλεστούμεν τον μόνον αληθή Ιησού Χριστόν, ώστις είναι δυνατός να μας αποστείλει βοήθειαν εκ του Αγίου Κατηγητηρίου αυτού, ή να νικήσομεν τους εχθρούς της πίστεως και να πατήσομεν επί της κεφαλής του νοητού και ασωμάτου πολεμίου. Ήτο δε πλήθος λαού συνηθισμένων εκεί που ήτο ο δούξ και ο ηγεμόν. Ο δούξ λοιπόν Λυσίας, ατενίσας προς τους Αγίους, ταύτα ήρχισε λέγον. Μου φαίνεστε ως στρατιώτε, όχι ότι δεν έχετε τη γνώμη να θυσιάσετε στους μεγάλους θεούς, αλλά ότι περιμένετε να σας παρακαλέσω να πράξετε τούτο. Δια τούτο κι εσείς, μην αναμένετε κατόπιν τιμωριών και βασάνων να θυσιάσετε, αλλά πριν βασανιστείτε, υποταχθείτε στη διαταγή του βασιλέως. Διότι σήμερον, ένα εκ των δύο πρόκειται να κάνετε. Ή να θυσιάσετε τη θεής όπως αξιωθείτε με γης των δωρεών, ή αν δεν με ακούσετε, να σας τιμωρήσει ο ανηλαίος. Ο Άγιος Κάνδιδος τότε απεκρίθη, οδηγέ τους σκότους και πάσης ανομίας διδάσκαλε. Με τι προσπαθείς να φοβήσεις εμάς τους αφοβήτους, με τι δοκιμάσεις να μας κάνεις να δηλιάσομεν, με θάνατον, εμείς το νομίζομεν ως ζωήν, με χρήματα, εμείς τα σκεπτόμεθα ως πυλών, δοκίμασέ μας ό,τι τρόπον θέλεις. Και θέλεις ήδη την βοήθειαν του αληθινού Θεού. Ταύτα ήκουσεν ο δούξ και θυμώθη περισσότερον και διατάσσει τους στρατιώτες να λάβωσι πέτρας εις τα σχήραστον και να κρούωσι τα στόματα των Αγίων, έως ότου συντριβώσιν οι οδόντες αυτών. Αργούντον δε των στρατιωτών εις το να εκπληρώσουν το πρόσταγμα, θυμωθείς περισσότερον ο Λυσίας είπε, «Δια τι αργοπορείτε, ο κατάρατη, να κάμετε τούτο που σας διατάζω?» Τότε οι στρατιώτε με τα μεγάλη σπουδή, λαβώντες λίθους, δεν έβλεπαν να κρούσουν τους Αγίους, γυρίζοντες δε έκρουον ο ένας τον άλλον. Ο δε δούξ Λυσίας από το θυμόν του, λαβών λίθων να κρούσει ένα των Αγίων ιστόχησε. Τον δε ηγεμόνα Αγρικόλαον τύψας κατά πρόσωπον, κατέστησεν όλων εμόφυτων. Ούτως η δικαιοσύνη του Θεού απέδευε τους αναξίους. Βλέπων λοιπόν ταύτα ο Άγιος Κυρίων έλεγε, οι εχθροί ημών, αυτοί σθένησαν και έπεσαν. Όντως η ρομφαία αυτών εισήλθεν εις τας καρδίας αυτών και η δύναμη σε αυτών συνετρίβει. Προς τα αυτά ο ηγεμόν Αγρικόλαος είπε, «Νομίζω και πάντες οι φρόνιμοι να το γνωρίζουν ότι το σημερινόν γεγονός φανερά είναι γοητεία. Ο Άγιος Δόμνος τότε απεκρίθη,
δεν είναι γοητεία αλλά δικαιοκρισία του Μεγάλου Θεού, διότι τα πρόσωπά σας, όπου λαλούσαν κατά αυτού ατίμως εν υπερηφανία και εξουδενώσει, γέμισαν ατιμίας. Με τους λόγους τούτους και άλλους αυστηρότερους ο Άγιος Δόμνος έξυψε τον θυμόν του Δουκός, διό και πάλιν διέταξε να τους φυλακίσουν. Ούτω λοιπόν φυλακιστέντες οι Άγιοι καθόλην τη νύχτα ύμνουν και δοξολόγουν τον Θεό. Κατά το μεσονύκτιον δε εφάνει πάλιν εις αυτούς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός λέγον: «Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε, θαρσείτε και μη φοβήστε τας βασάνους αυτών, διότι είναι προσωρινέ. Νομίμως αθλήσατε ή να και δικαίως στεφανωθείτε». Και ο μεν Χριστός ταύτα υπών και ενθαρρύνα στους Αγίους ανελήφθη. Το δε πρωί ότε εξημέρωσε, προκαθίσας ο ηγεμόν Αγρικόλας επί του βήματος του φοβερού, ως λαβών εξουσίαν διέταξε να έλθουν οι Άγιοι. Εις τα μένων δε αυτών, εφάνει εις αυτούς μόνους ο εχθρός της αληθείας διάβολος, εις μεν την δεξιάν χείραν κρατών μάχαιρα, εις δε την αριστεράν όφιν μέγαν, και έλεγεν εις το οτίον του ηγεμόνος: «Ειδικός μου είναι, ηγονίζου, τούτον ούτω θεουρωμένον, ο ηγεμόν ατενίσας προς τους Αγίους είπε: Φαίνεται ότι αν τώρα δεν εγνωρίσατε το καλόν σας ποιον είναι, τώρα όπου επαιδευθήκατε, ίσως να εμάθετε το συμφέρον σας. Τι λοιπόν αποφασίσαστε, έρχεστε να θυσιάσετε ή θα πεθάνετε?» Εις τούτο ο Άγιος καν διδός απεκρίθη: «Καθώς ερήψαμεν με την θέλησή μας τα ζώνα σημών, ούτω προθήμως καταφρονούμεν και τον θάνατον υπέρ της αγάπης του Χριστού. Τι δε ωφελεί ημάς να κάνεις τα κακά, είναι δε και εκεί ψύχος, διότι διέταξε ο ηγεμόν να δέσουν από το λαιμόν με σκηνία και να οδηγήσουν τους Αγίους εις την λίμνη. Ήτον δε πολύ υπαγωμένοι, η δε ημέρα καθήν αποφάσισε ο ηγεμόν να ρίψουν τους Αγίους μέσα εις την λίμνη, ήτο ψυχροτάτη και φοβερά, διότι βόρειος άνεμος πνέων έπηξε την λίμνη και ματέβαλε την φύση του ύδατος σχεδόν εις λίθου σκληρότητα. Τι λοιπόν έκαμαν οι Άγιοι, αφού ήκουσαν την προσταγήν του ηγεμόνος, με τα χαράς εξεδίθησαν, βιαζόμενοι ποιος να ρίψει πρωτύτερα το φόρεμά του, καθώς δε εις καιρόν διαρπαγής οι στρατιώτε συναγωνίζονται ποιος να αρπάσει περισσότερα λάφυρα, ούτω και οι Άγιοι ποιος θα πέσει πρώτος, ότις Ανδρείας, ότις καρτερωρίας των Αγίων. Δια τούτο έλεγον εις την αρχήν του λόγου, ότι εις όποιαν ψυχήν εισέλθει ο φόβος του Θεού, κανένα πράγμα δεν είναι δυνατόν να τον χωρίσει από την αρετήν. Αλλά όμως οι Άγιοι μέλλοντες να υποστούν τη αύτην τιμωρίαν προθήμως εσπούδαζον, μη μόνον το φόρεμά μας να αποβάλλομεν, αλλά και των παλαιών άνθρωπων να λησμονούμεν. Και οι μεν Άγιοι με τη αύτην απόφασιν παρακινούντες, ο εις των έτερων εισήλθον εις την λίμνην, ο δε πονηρότατος Αγρικόλαος, ακούσατε τι εμηχανεύθη, εις το απέναντι μέρος πλησίων της λίμνης ή των λουτρών. Εκείνο επρόσταξε να ανάψωσει, δια να το βλέπουσιν οι Άγιοι, μήπως και καμφθώσει λόγω του ανυποφόρου ψύχους και μεταβούνει να θερμανθώσει, φαινόμενοι ότι εδηλίασαν. Τι έκαμαν λοιπόν οι Άγιοι, έως ότου μένε κράτη ημέρα, ο λίγον αισθάνοντο το ψύχος. Όταν δε πέρασαν 3-4 ώρες της νυχτός, εγνώρισαν μεγάλων πόνων εις το σώμα των, διότι τα μεν μέλη των άρχισαν να νεκρώνονται, το αίμα των επάγωσε, η οδύνη δε της καρδίας των ήτο ανυπόφορος. Εις τη αυτήν κατάσταση ευρισκόμενοι, οι μεν τριάκοντα 9 υπέμειναν γενναίως, ο ένας τον άλλον ενθαρρύνοντες, ενώ ο άλλος ο ένας τον άλλον πάλιν με γλυκήν λόγων παρακαλούντες. Εις δε μη δυνάμενος να υπομείνει την πολύ ψύχραν, εξήλθεν της λίμνης και ευάδισε δια να εισέλθει στο λουτρόν. Όμως ευθύς, ως επλησίασαν εις την πυράν του λουτρού, διελήφθη ως αν κυρός και έχασε το στεφάνι. Τούτο όταν είδον οι Άγιοι ελυπήθησαν πολύ, διότι ενώ πρώτον ήσαν ακριβώς τον αριθμό 40, εστερήθησαν του ενός. Δια τούτο και με τα μεγάλης φωνής ήρξαν το δεόμενοι προς το Θεόν ούτου: «Μη εν ποταμής οργιστής Κύριε, μη εν ποταμής ο θυμός σου, ή εν θαλάσσι το όρμημά σου, διότι ούτως μεν ο χωριστής αφημών ως ίδωρε ξεχύθη και διεσκορπίστησαν τα μέλη του. Ημείς δε να μη δηλιάσομεν, μη δε να αρνηθόμεν Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον οποίον υμνούσι όλε άβυση των υδάτων, το πύρι χάλαζα, ηχιών ο κρίσταλος.
Συ όπου το βλέμμα σου ξηραίνει στα σπηγά των υδάτων. Συ ελάφρυνον το βάρος και την πικρότητα του αέρος. Και να σε γνωρίσουν άπαντες. Σε εκράξαμεν και μας εισήκουσες. Ή σε ελπίσαμεν και εσώθημεν. Και ημέν Άγιοι ούτω προσήφξοντο. Τι δε έκανεν ο Θεός όπου όρισε δια του προφήτου Ισαΐου. Ότι ετι σου λαλούντος εγώ ερώ. Ιδού πάρει. Δηλαδή εκεί που λαλείς παρακαλών με, εγώ αυτού είμαι κοντά σου και ευρίσκομαι. Το ψύχος τούτο το δρυμί και ανυπόφορον, το μετέβαλεν η ζέστην και παρευθείς ανέλυσεν ο πάγος και εγένετο το είδωρ ζεστών και φως μέγα και θαυμαστών περιείστραψεν εκ του ουρανού. Ημέν άλλοι στρατιώτες λοιπόν ήτινε σε φύλατον τους Αγίους έξω της λίμνης, ετυλίχθησαν εις τους μανδύαστον και εκοιμώντο. Μόνο δε ο δεσμοφύλαξα Αγλάιος, βλέπων την τοσάφτην υπομονή των Αγίων, εστέκεται ο άϊπνος, θαυμάζων και ακροόμενος της προσευχής των Αγίων και της χάριτος του Θεού, ως και πως το εκείνος μεν ευθύς διελήθηκε απέθανε. Αυτή δε εις το σούτον ψύχος καθήμενη ούτω κάνε σκέπτοντο. Ταύτα βλέπωνε θαύμασε και εξεπλήτετο. Θέλων δε να είδη προς τον ουρανόν πόθεν άρα το φως εκείνο έλαμψεν εις την λίμνη και διέλυσε τον πάγον, είδε και ειδού ήσαν τεσσαράκοντα στέφανοι. Ημέν τριάκοντα εννέοι είχον τόπους και εστέκοντο εις τα σκεφαλάς των Αγίων, ο δε εις τόπον δεν είχε. Τούτος είδεν ο Αγλάιος εθαύμαζε, μη δυνάμενος να εννοήσει τι είναι το όραμα. Μόλις δε μετά αρκετήν ώραν εννόησε ότι εις στέφανος ήτο του λιποτακτήσαντος και ότι επειδή έφυγεν από τη λίμνη έχασε και τον στέφανον του μαρτυρίου. Ευθύς λοιπόν μεταβάς εξύπνησε τους συντρόφους του και ρίψα στα φορέματά του επίδησεν εις την λίμνη κράζων. Χριστιανός είμαι κι εγώ και προς τον Χριστόν δεόμενος είπε «Κύριε Ιησού Χριστέ, όπου φανερώνεις την δόξαν σου προς τους Αγίους δούλους σου, όπου έδειξες και εμεί το αναξίο δούλο σου τα θαυμάσια σου, δέξου και εμέ και συναρρύθμισόν με το χορό των Αγίων σου». Τούτον ειδών ο εχθρός της αληθείας διάβολος και μην υπομένων την νίκην μετασχηματιστής εις άνθρωπον και την κεφαλήν έχων εντός των γονάτων έκλαιε και εγώ αλέγον, αλίμωνον εις εμένα, ενικήθην παρά των Αγίων, διότι εστάθην αδύνατος και τώρα απέμεινα παρήγελος. Τούτο δε έπαθον, δια να μην έχων υπηρέτας καθώς θέλω. Τι λοιπόν να πράξω, δια να διατρέψω τα σκαρδίας των αρχόντων και να τους αναγκάσω να κάψουσι τα σώματα των Αγίων και να τα ρίψω εις των ποταμών, ώστε μη δε λείψανο να ευρεθεί. Τούτο δε έλεγε ο μιερός, ως κατεσχυνθείς υπό της Ανδρείας του δεσμοφύλακος. Διότι αυτός εκαυχάτω ότι ενίκησε τον δηλών εκείνων και νόμιζεν ότι θέλει ελαττώσει τον εραθμό των τεσσαράκοντα στεφάνων. Ως δε είδεν ότι μάταια απεδείχθη η επίνειά του, πρεπόντος έκλαιν ως εντυπωσιασμένος. Θέλων δε να κολοβώσει τον αριθμόν των 12. Έτσι λοιπόν και εισήλθεν εις τον Ιούδα ως επιτίδιον όργανών του και τον έκαμε προδότην του Χριστού. Αλλά εις ανέρεσιν αυτού αντισύχθη ο Απόστολος Ματθίας εις την θέση του Ιούδα. Ούτω και τότε εις των καιρών της αθλήσεως των μαρτύρων εσκέφθη να προσξενήσει λύπην προς τους Αγίους αρπάσας ένα εξ αυτών. Αλλά ο Θεός, ο πάντα οικονομών προς το συμφέρον, δεν άφησε τους Αγίους να απομείνωσι λυπημένοι μέχρι τέλους, διότι φωτίσα στην καρδίαν του δεσμοφύλακος ανεπλήρωσε τον αριθμόν αυτών. Τούτο ειδώντες οι Άγιοι ήρχισαν να λέγουν μεγαλοφόνος. Πεις Θεός μέγας, ως ο Θεός ημών, σύ ο Θεός οποιόν θαυμάσια, διότι τους πολεμίους μας επίησε βοηθούς ημών και το ολιγοστευθέν υπό τους στρατιώτου ημών τάγμα ανεπλήρωσας δια του δεσμοφύλακος και των μεν σατανάν κατήσχυνας ημάς δε εχαροποίησας. Κατά αυτόν τον τρόπον διήλθαν τη νύχτα εκείνην οι Άγιοι, τη δεν πρωίαν, ότε εγένετο ημέρα, επήγαινε ο Αγρικόλαος εις την λίμνην δια να είδη τι απέγιναν οι μάρτυρες. Και ως είδε τον δεσμοφύλακα Αγλάιον μεταξύ αυτών, θαυμάσα στο πράγμα, η ρώτα του στρατιώτας πώς συνέβη τούτο. Εκείνοι δε είπον, ημείς μεν νικηθέντες υπό του ύπνου προς τον όρθρον εκοιμόμεθα. Αυτός δε το άγρυπνος όλην τη νύχτα και ευνηδίως ήλθε και μας εξύπνησε. Και ειδού, είδομεν φως μέγα και λαμπρών επάνω εις την λίμνη. Ευθύς τότε έριψε τα φορέματά του και επίδησεν εις την λίμνη κράζων. Χριστιανός είμαι κι εγώ, άλλο τίποτε δεν εξεύρωμαι. Ταύτα ακούσας ο ηγεμόν και εντραπής, εθυμώθη πολύ
και διέταξε να σύρωσιν έξω από την λίμνη τους μάρτυρας και να τους φέρουν εις τον Αιγιαλόν, όπου να θράψουν τους πόδαστον. Ένας δε από τους Αγίους, Μελίτων λεγόμενος, ήταν νέος και ωραίος, υιός μονογενής μιας γυναικός χείρας χριστιανής, η οποία φοβουμένη μήπως δηλειάσας ο υιός της την τιμωρία εκείνη, στραφεί προς την επιθυμία του γεμόνος και αρνηθεί τον Χριστόν, εστέκετο ενώπιόν του την ώραν εκείνην και με σχήματα και λόγους τον ενεφέρειν ελέγουσα. Τέκνον μου γλυκύτατον, τέκνον πατρός ουρανίου, τέκνον πολύ τιμιότερον της μητρός δια την εχριστό μαρτυρία. Υπόμεινον ο λίγον ή να στεφανωθείς, μη φοβηθείς τας βασάνους, ιδού ο Χριστός στέκεται αοράτος ή να λάβει την Αγίαν σου ψυχήν. Μίαν ώραν είναι ο πόνος και κατόπιν μεταβαίνεις στην Βασιλείαν του Χριστού. Μίαν στιγμήν είναι το κακόν και σε διαδέχεται η αιώνιος ανάπαυσης, η άρρητος εφροσύνη, η ανεκνάλητος τρυφή, η χαρά των δικαίων. Εκείνα υπάγεις τέκνων μου ηγαπημένων, να συμβασιλεύσεις το Χριστό και να πρεσβεύεις προς Αυτόν δια τα αμαρτωλήν μητέρα σου. Ότις ευγενεστά της ψυχής, ότις ευλογημένης γυναικός, που είναι μερικές γυναίκες, όπου κάλλιον έχουν να ασεβήσει ο Υιός των προς την χριστιανοσύνη και να γίνει ασεβής και τον αγαπώσει και τον έχουσι διακαύχημάντων, εάν δε γίνει καλόγυρος, τον μισούν και όχι μόνον δε του δίδωση την κληρονομία του, αλλά και τον διώκουσι. Πού να έβρει σήμερον τη αυτήν γυναίκα μεγαλόψυχον, δια τούτο έλεγε και ο σοφός Σολομών εις τας παροιμίας του. Γυναίκα ανδρίαν τι σε βρίσει, τη μειωτέρα εστίνει τη αυτή λίθων πολυτελών. Και εκείνη μη τηρεί το ευλογημένη χριστιανή, ως αν τας άλλας γυναίκας, και χείρα ήτο, το θλιβιότερο πράγμα και μονογενή τον είχε. Η ξεύρουσιν όσε είναι μητέρες, την αγάπην και των πόθων των τιούτων παιδων, αλλά όμως ενίκα η αγάπη του Χριστού την φυσικήν αγάπη. Τότε ενόμιζε ότι θα τον έχει ζωντανόν, όταν τον ίδιο αποθαμένον δια την αγάπην του Χριστού. Οι δε υπηρέτη του ηγεμόνος συντρίψαντε στους πόδας των άλλων Αγίων, ως είδον τούτων των ιών της χείρας λιποψυχούντα, εκ του παγετού, τον ελυπήθησαν και διαπροσταγής του γεμόνος, τον άφησαν και δεν συνέτριψαν τους πόδας του. Και τούτων μεν διέταξαν ο ηγεμόν να δώσουν εις την μητέραν του ίσως και ζήσει, τους δε άλλους 39 των οποίων συνετρίβησαν τα σκέλη και απέθανον, διέταξε να τους τοποθετήσουν εις αμάξας, να τους φέρουν εις το χείλος του ποταμού και να ανάψωση πυράν μεγάλην, να τους κατακαύσωση. Έπειτα δεν αρρύψωση τα οστά αυτών και ό,τι άλλο μέρος του σώματος απομείνει στον ποταμόν. Αλλά ακούσατε πάλιν περί της ευλογημένης εκείνης γυναικός. Ως έφερον οι στρατιώτε τα λείψανα των Αγίων επάνω εις τας αμάξας, δια να μεταφέρωσιν ανατακάψωσιν, εσήκωσε και εκείνη των ιών της εις τον ώμον της και έτρεχε νόπισθεν να τους φτάσει λέγουσα. Πήγαινε και εσύ τέκνον μου ηγαπημένον με τους στρατιώτα σου και μη απομείνεις εις την ασέβεια. Μη απομείνεις από τους Αγίους συντροφούς σου, μη απομείνεις μόνος αστεφάνωτος. Έως τώρα ήτο ο πειρασμός, υπόμεινον το πυρ, καθώς και το ψύχος είναι ατύχης και της αιωνίου χαράς. Ταύτα λεγούσεις της ευλογημένης εκείνης γυναικός και τρεχούσεις είναι αφθάσει τα σαμάξας, αφήκεν ο Υιός αυτής Μελίτων την ψυχήν αυτού ισχύρας Θεού. Τότε, ως είδεν ότι απέθανεν ευχαριστήσασα τον Θεόν, περί επάτη βαστάζουσα το λείψανον αυτού εις τον ώμον της και φθάσασα τα σαμάξας, ετοποθέτησε και εκείνον επάνω εις τα άλλα λείψανα για να μη χωρίσει ουδέ το λείψανόν του από τους Αγίους συντρόφους του. Υπηρέτε λοιπόν του ηγεμόνος, μάλλον δε του αντικειμένου διαβόλου, ανάψατε σπυράν μεγάλην, κατέκαυσαν τα σώματα των Αγίων. Έπειτα κατά την διαταγήν του ηγεμόνος, ότι μέρος του σώματος απέμειναν από το πυρ, το έριψαν εις τον ποταμόν, νομίζοντες ότι θέλει να πάρει ο ποταμός να τα αφανίσει. Αλλά εις κενών εκοπίασαν, διότι μετά τρεις ημέρας εφάνισαν οι Άγιοι στον επίσκοπον της Σεβαστίας, Πέτρον ονόματι και κρυμμένον όντα δια το φόβον του Αγρικολάου και του λέγουν «Ελθέει στον ποταμόν της πόλεως, όπου θέλεις έβρει τα λείψανά μας και σύναξέ τα». Παραλαβών λοιπόν ο επίσκοπος διανυκτός και άλλους φτηνάς χριστιανούς και κρυμμένους και κατελθών εις τον ποταμόν, έβρε τα μέλη των λειψάνων παρά του χείλους του ποταμού ερημένα, επί των οποίων έλαμπε φως μέγα, ως άστρον εις έκαστον μέρος, και αφού συνέλεξεν αυτά και τα έθεσεν εντός θικών καθαρών, κατέθετο εν επισήμο τόπο, δοξάζων και ευλογών των Θεών. Τα δε ονόματα αυτών
είναι ταύτα κατά αλφαβητική σειράν. Αγγίας, Αγλάιος, Αέτιος, Αθανάσιος, Ακάκιος, Αλέξανδρος, Βιβιανός, Γάιος, Γοργόνιος, Γοργόνιος Έτερος, Δομετιανός, Δόμνος, Εκδίκιος, Ευνοϊκός, Ευτυχής, Ευτύχιος, Ηλιανός, Ηλίας, Ηράκλειος, Ησύχιος, Θεόδουλος, Θεόφιλος, Ιωάννης, Κάνδιδος, Κύριλος, Κυρίων, Λυσίμαχος, Μελίτων, Νικόλαος, Ξανθίας, Ουαλέριος, Ουάλης, Πρίσκος, Σακερδόν, Σεβυριανός, Σισένιος, Σμάραγδος, Φιλοκτήμων, Φλάβδιος και Χουδίων. Αυτό είναι το μαρτύριο των Αγίων ευλογημένοι χριστιανοί. Αυτό είναι το τέλος των. Ούτως συγγονήσαντο, ούτως ενήθλησαν και ούτως εστεφανώθησαν παρά του στεφοδό του Χριστού. Πώς λοιπόν να τους επενέσει κάποιος όπως τους αρμόζει, ποιον εγκόμινο τους πλέξει. Περί αυτών επροφητεύων έλεγεν ο προφήτης Δαβίδ, διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάσεις αναψυχήν. Διότι αυτοί και εις τα τέσσερα στοιχεία του κόσμου ενήθλησαν, εις την υγιήν εκοπίασαν του αέρος των ψύχων υπέμειναν, εις το είδωρ ευλήθησαν, το πυρί παρεδόθησαν, ότις μακαρίας υπομονήν αυτών, ότις ευλογημένης γενναιότητος, ούτι είναι δύναμις των γερόντων, των νέων διδασκαλία, των θλιβωμένων παρήγων, των πενωμένων πλουτιστέ, των χυμαζωμένων λιμένες, των ασθενούντων ιατροί, των γυναικών σοφρονιστέ, των παιδών φύλακες, των χριστιανών πάντων πρεσβευτέ, προς Θεόν δυνατότατη. Αυτών των τεσσαράκοντα μεγάλων μαρτύρων, την πρεσβείαν, ας ζητήσομεν και εμείς συνεργών προς απόκτηση της αρετής. Αυτών τες οικεσίες, ας δυναμωθώμεν ή να τελειώσομεν την τεσσαρακονθήμερον νηστείαν, και εδώ μεν του αισθητού Πάσχα να αξιωθώμεν, εκείνου δε του νοητού. Αμήν. Ασαλγιδώνας των Αγίων, ας υπέν σου επανθώ, δισοποιηθεί τη Κύριε και πάρα.